Εκστρατεία ενημέρωσης για τη μηνυγκίτιδα με πρέσβυρα τη Σταματινά Τσιμτσιλή. Τη δουλειά θέλεις να επιστρέψεις σύντομα? Είναι πάρα πολύ νωρίς για να σκέφτομαι τη δουλειά. Ανυπομονώ να έρθει το καινούριο μας παιδάκι, ανυπομονώ να μπούμε σε μία ροή. Και από τον καινούριο χρόνο το πλάνο μου είναι να κάνω τηλεόραση. Είναι και αυτό κορίτσι, αν δεν κάνω λάθος. Κορίτσι, ναι. Έχω πάρει αρκετά κιλά, αλλά. Πόσο τα μετράς? Ναι, καμιά δεκαριά. Δημόσιος θυλασμός, έχεις κάνει ποτέ? Θα. Υπάρχει πιο όμορφο και πιο normal πράγμα από το θυλασμό. Και δεν καταλαβαίνω γιατί το γυναικείο στήθος να είναι ταμπού μόνο όταν τρώει ένα παιδί από εκεί. Είμαι πολύ νέα μαμά. Έχω ένα μωράκι που είναι τώρα σπίτι και με περιμένει 50 ημερών. Είναι τόσο μικρούλα, την λατρεύω και είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ σήμερα, γιατί πραγματικά έμαθα πράγματα από τα οποία δεν τα γνώριζα, γιατί ενδεχομένως δεν είχα μπει στη διαδικασία. Εγώ που λατρεύω τον ύπνο, κοιμάμαι 3 ώρες τη μέρα στην καλύτερη περίπτωση. Δεν κοιμάμαι καθόλου, θυλάζω. Κάνε 3 ώρες και είσαι πολύ αστείο. Σου ορκίζομαι ότι ακόμα δεν το πιστεύω. Δηλαδή κάποιες φορές την παίρνω αγκαλιά και κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω οκ, okay, και τώρα είμαι μαμά, έχω ένα παιδί. Πολύ περίεργο συνέστημα. Έχεις χάσει όλα τα κιλά της? Έχω κιλίτσα ακόμα, θα φύγει κάποια στιγμή. Έχω λίγο μπουτάκι παραπάνω, αλλά σιγά σιγά, δεν έχεις πάρει πολλά. Πήρα 8 κιλά, αλλά μετά δεν ξέρω πώς έγινε. Τα χάσα πολύ γρήγορα, κάτι ξαναπήρα μετά. Όταν γέννησα μετά από 10 μέρες ήμουν πιο αδύνατη από πριν, αλλά μετά μάνια μάνια. Και το ιδανικό για μένα θα ήταν μια μαμά να μπορεί να είναι συνέχεια μαζί με τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Εγώ έτσι το βλέπω, δηλαδή αν είχα τη δυνατότητα. Και ήταν διαφορετικές τέλος πάντων οι συνθήκες. Μου αρέσει πολύ αυτή η εικόνα. Τα πρώτα χρόνια να είναι η μαμά μαζί με τα παιδιά. Να ξεκινάτε στο πρωινό. Έχουμε δει κάποιες αλλαγές. Έχει αλλάξει και η θεματολογία. Το πρωινό δεν μπορεί να αλλάξει σε βασικά του κομμάτια. Έχουμε κάνει αλλαγές και στη ροή και κάποιες ενότητες οι οποίες κάθε φορά έρχονται να δίνουν μια άλλη νότα. Ο Θέμης Γεωργαντάς ήταν εξ αρχής μαζί σας στον Αντένα. Πώς έγινε αυτός ο αποχωρισμός? Δεν υπάρχει αποχωρισμός, γιατί ο Θέμης είναι φίλος. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί με τον Θέμη. Θα ξανασυναντηθούμε όμως. Ή τώρα με τη Σταματίνα που βλέπω εδώ. Όσο καιρό και να έχω και να τη δω, την έχω μες στην καρδιά μου και ξέρω ότι αν τη ζητήσω κάτι θα είναι εκεί. Γιατί είμαστε χρόνια μαζί, γιατί κάποια πράγματα όταν είσαι και νέος και ξεκινάς και μοιράζεις αγωνίες και προσπάθεια και φιλοδοξίες μαζί και όνειρα, για μένα αυτά δεν αλλάζουν, ούτε τα πετάς. Πραγματικά το λέω, ξέρω ότι σταματήνω, ότι αν κάποια στιγμή οτιδήποτε χρειαστώ θα είναι εκεί, το αισθάνομαι. Αυτά κρατάω εγώ από τις επαγγελματικές σχέσεις και είμαι τυχερή γιατί με τους περισσότερους ισχύει το ίδιο. Φέτος θα υπάρχει λίγο μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Είναι καλό να υπάρχουν εκπομπές και να ζωντανέψει τηλεόραση, γιατί τα τελευταία χρόνια υπήρχαν δυσάρεστα. Με τον Γιώργο Λιάγκα έχετε μιλήσει καθόλου για τα επαγγελματικά, δηλαδή που μέχρι στιγμής δεν έχει αξιοποιηθεί από τον Αντένα? Πώς σας φαίνεται σας? Εάν κάποιος το βιογραφικό του έχει μόνο επιτυχίες, αυτό δεν μπορείς να το προσπεράσεις. Κάτι σημαίνει.